είμαστε εδώ, μαθητές, εκπαιδευτικοί, σύλλογοι γονέων και μαζικά τα εργατικά συνδικάτα, δηλώνοντας ότι δεν περιμέναμε κάτι περισσότερο από την κυβέρνηση. Άλλωστε, είχε καλούς δασκάλους στις προηγούμενες κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, που όλοι, δείτε, μοιάζουν. Σαν τον κλέφτη, έφευναν και φεύγουν με κλειστά σχολεία, σχολές, πολυνομοσχέδια για την παιδεία, νομίζοντας ότι έτσι θα μας ευνηδιάσουν. Η σημερινή κινητοποίηση δείχνει το αντίθετο. Οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, οι εργαζόμενοι, γενικότερα, οι γονείς που είμαστε όλοι εδώ, δεν ευνηδιαζόμαστε. Δεν μασάμε πια, όπως λένε και τα παιδιά μας. Έχουμε πλέον πείρα. Το πολυνομοσχέδιο αυτό πρεσβεύει ένα λύκειο ακόμα πιο δεμένο στην εισαγωγή, στην ανώτατη εκπαίδευση, πιο ταξικό και χωρίς γενική μόρφωση που έχουν ανάγκη μαθητές, με διπλές εξετάσεις για την εισαγωγή στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί προκλητικά το επιχείρημα της αναβάθμισης του ρόλου του απολυτηρίου του λυκείου. Η αλήθεια είναι μία. Φτιάχνουν μια δευτέρα λυκείου, όπου δεν θα ολοκληρώνονται οι εγκύκλιες γνώσεις, αφού παραμένει η διάσπαση του ορολόγιου προγράμματος κατά το 1 τρίτο στα μαθήματα κατεύθυνσης. Είναι απλό. Θα έχουμε μια πιο ανταγωνιστική, με κύριο τις εξετάσεις, τρίτη λυκείου. Αποκλειστικά προσανατολισμένη, ασφυκτικά δεμένη στη διαδικασία επιλογής για την ανώτατη εκπαίδευση, η οποία χαρακτηρίζεται και ως προσπαρασκευαστική τάξη από την κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή κουβεντιάζουν για ένα λύκειο εξοντωτικό για τα παιδιά μας, άκρως ανταγωνιστικό και αντιπαιδαγωγικό, με αλλεπάλληλες εξετάσεις σε πολλαπλά επίπεδα, με αποκλειστικό στόχο το ξεσκαρτάρισμά τους και η γενική μόρφωση να σταματά στην πρώτη λυκείου. Εμείς όλο το προηγούμενο διάστημα, αφού γκραζόμενοι τις αγωνίες των μαθητών, τις συζητήσεις που έγιναν και γίνονται στις γενικές μας συνελεύσεις σε όλη την περιφέρεια Αττικής και από το βήμα αυτό, αλλά και στη Βουλή, στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, καταγγείλαμε και καταγγέλουμε ότι ουσιαστικά αυτό το πολυνομοσχέδιο υποβαθμίζει τη γενική παιδεία στο Λύκειο, καθώς μειώνεται η διδασκαλία βασικών γνωστικών αντικειμένων σε όλα τα πεδία επιστημών. Με αποτέλεσμα να είναι ελλειμματική η μάθηση και η απόκτηση των απαραίτητων γενικών γνώσεων των μαθητών. Ουσιαστικά μετατρέπεται η τρίτη λυκείου σε προσπαρασκευαστικό έτος για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Διπλασιάζεται το άγχος των μαθητών με τη θεσμοθέτηση εξετάσεων σε επίπεδο ομάδας σχολείων για την απόκτηση του εθνικού απολυτηρίου και αυτών σε πανελλήνιο επίπεδο για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όχι μόνο δεν καταργείται η ανάγκη των παιδιών μας για φροντιστήριο, αλλά αντίθετα γιγαντώνεται, αφού γίνεται ακόμα πιο ασφυκτικό το δέσιμο με την πρόσβαση σε ΑΕΤΕΗ. Αυξάνεται η ύλη, γίνεται ακόμα πιο δύσκολη η απόκτηση του απολυτηρίου. Προστίθεται ουσιαστικά ένα ακόμα μεγάλο οικονομικό βάρος στις πλάτες μας. Πάρτι κάνουν οι φροντιστηριάρχες με το πολυνομοσχέδιο. Θα έχουμε επίσης ακόμα περισσότερες μορφωτικές και κοινωνικές ανισότητες και διακρίσεις με την κατηγοριοποίηση των φοιτητών σε αυτούς που πηγαίνουν σε σχολές χαμηλής ζήτησης και σε αυτούς που πηγαίνουν σε σχολές υψηλής ζήτησης. Και κοιτάξτε να δείτε, γνωρίζουν ότι είναι ένα πιο σκληρό, πιο ανταγωνιστικό λύκειο. Γι' αυτό προσπαθούν να μας χρυσώσουν το χάπι τάχα με τα τμήματα ελεύθερης πρόσβασης. Η λεγόμενη ελεύθερη πρόσβαση όμως είναι από την αρχή μέχρι το τέλος γιαλατζή. Άλλωστε, στην κοροϊδία είναι μανούλα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Παραπέμπει τάχα την εισαγωγή σε τμήματα των ΑΕΗ, χωρίς εξετάσεις, μόνο με το βαθμό του απολυτηρίου. Κάτι όμως που δεν ισχύει, αφού για να πάρουν το απολυτήριο οι μαθητές δίνουν πανελλαδικού τύπου εξετάσεις. Τα λεγόμενα αυτά τμήματα είναι τμήματα των πανεπιστημίων και των ΤΕΗ που έχουν ουσιαστικά χαμηλή ζήτηση, που ακόμα και σήμερα μπορεί να εισαχθεί κανείς σε αυτά με πολύ χαμηλές βαθμολογίες.
ουσιαστικά πρόκειται για τα τμήματα που ξέρουμε, που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές και το κόστος σπουδών σε αυτά γίνεται πολύ υψηλό. Είτε είναι τμήματα αποξιωμένα από πλευράς προσωπικού, υποδομών και από πλευράς ουσιαστικά επαγγελματικής προοπτικής. Θα θέλαμε από αυτό το βήμα να κάνουμε και μια αναφορά στα δίκαια αιτήματα των Συλλόγων Γονέων των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων, ιδιαίτερα στα εξής ζητήματα. Στην πραγματοποίηση κεντρικών εξετάσεων για την εισαγωγή στα πρότυπα, όπως δηλαδή γινόταν μέχρι πέρσι, και με άμεση ενεργοποίηση της σχετικής πλατφόρμας και τις δηλώσεις των ενδιαφερομένων μαθητών, τόσο για τα πρότυπα όσο και για τα πειραματικά, στα οποία η εισαγωγή γίνεται με κλήρωση. Στην κάλυψη του συνόλου των αναγκών των σχολείων με μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό, στις οποίες τα πρότυπα και πειραματικά συμπεριλαμβάνονται και επιπλέον απαιτούμενες ώρες διδασκαλίας ουσιαστικά για τη λειτουργία των ομίλων που χαρακτηρίζουν τη λειτουργία των συγκεκριμένων αυτών σχολείων. Αυτές οι επιπλέον απαιτούμενες ώρες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον καθορισμό των οργανικών θέσεων του κάθε προτύπου και πειραματικού σχολείου. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρξει διαφοροποίηση σε σχέση με τις γενικές ισχύουσες διατάξεις. Αν μείνουν οι διατάξεις έτσι όπως έχουν, θα έχουμε μεγαλύτερα κενά. Διαφωνούμε κάθετα με το άρθρο 81 που ορίζει ρητά ότι το κόστος μετακίνησης των μαθητών των προτύπων και πειραματικών σχολείων πρέπει να βαρύνει τις οικογένειες των μαθητών. Διεκδικούμε την εξασφάλιση δημόσιων και δωρεάν μεταφορών για όλους τους μαθητές όλων των δημοσίων σχολείων. Το λέμε ξανά και από αυτό το βήμα, όπως και στις προηγούμενες κινητοποιήσεις μας, όλο το προηγούμενο διάστημα, για κατάργηση της νέας ΚΙΑ με τους χιλιομετρικούς περιορισμούς στη μεταφορά μαθητών. Και τέλος, το κερασάκι στην τούρτα σε αυτό το πολυνομοσχέδιο. Σαν να μην φτάνουν όλα τα παραπάνω για τα σχολεία μας, έχουμε και την απαράδεκτη τροποποίηση σφήνα τελευταία στο νομοσχέδιο, όπου επιτρέπεται η τοποθέτηση και διατήρηση προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών νηπιαγωγείου ελαφρά μορφή με τους αποτείμενους βοηθητικούς χώρους για 4 χρόνια, αλλά δίνουν και δυνατότητα για άλλα 2. Ακόμα, προσέξτε, και σε μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Δεν δεχόμαστε ένα τέτοιο άρθρο που καταλύει κάθε έννοια εκπαιδευτικής διαδικασίας για 4χρονα, 5χρονα παιδιά, φέροντάς τα σε επαφή με 17χρονα, 18χρονα, με το μόνο διαχωριστικό, τα κάγκελα. Επιμένουμε πως η θέσπιση της δίχρονης προσχολικής αγωγής από μόνη της δεν αρκεί για την ουσιαστική πραγματοποίησή της. Χωρίς τη γενναία χρηματοδότηση για την κατασκευή σύγχρονων και λειτουργικών υποδομών, για τη στελέχωσή τους με απαραίτητο προσωπικό, δεν γίνεται δίχρονη προσχολική αγωγή. Μας προσκαλεί αγανάκτηση η προσπάθεια της κυβέρνησης να πραγματοποιήσει αυτή τη θέσπιση σε βάρος τόσο των μαθητών της πρωτοβάθμιας αλλά και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μειώνοντας ακόμα περισσότερο τις ήδη άθλιες αυλές των σχολείων μας αλλά και σε βάρος των μικρών παιδιών της προσχολικής ηλικίας, τα οποία τα προορίζει να συναυλιάζονται ουσιαστικά με μεγαλύτερες ηλικίες. Πράγμα που το καταδικάζει και σύσσωμη εκπαιδευτική κοινότητα. Ως ΑΣΓΜΕ, ως Ομοσπονδία Γονέων Κηδεμόνων Περιφέρειας Αττικής, απορρίπτουμε στο σύνολο του σχεδιασμού της κυβέρνησης. Παίρνουμε θέση μάχης, κύριε Γαβρόγλου, με τους συλλόγους και τις ενώσεις μας, που τόσο πολύ το προηγούμενο διάστημα συνομπάρετε, και σας δηλώνουμε ότι παλεύουμε για ένα σχολείο όπου ο μαθητής θα μαθαίνει τους βασικούς νόμους κίνησης της φύσης και της κοινωνίας. Θα αναπτύσσει κριτική ικανότητα. Θα αναπτύσσει όλες αυτές τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του, τα ταλέντα του, που θα καλλιεργούν την ίδια του τη δίψα για μάθηση και θα δίνει διέξοδο στις ίδιες νεανικές ανησυχίες του. Θα αντιλαμβάνεται τη θέση του στη φυσική και την κοινωνική πραγματικότητα, ώστε να μπορεί να παρέμβει και να την αλλάξει. Ένα σχολείο που θα καλλιεργεί πολύπλευρα την προσωπικότητα κάθε μαθητή ως την ενηλικίωσή του, ώστε να μπορεί να επιλέξει σχετικά πιο ελεύθερα αν θα συνεχίσει στην ανώτατη, στην επαγγελματική, στην καλλιτεχνική ή θα βγει να εργαστεί. Παλεύουμε για ένα σχολείο με αποδέσμευση του λυκείου από τις εξετάσεις, με δικαίωμα κατοχύρωσης βαθμολογίας, με δυνατότητα πολλαπλών επιλογών προτίμησης και απεριόριστης επανάληψης αυτής της διαδικασίας.
και η διεκδίκησή μας αυτή για ένα σχολείο πραγματικά γενικής παιδείας, όπου θα μορφώνονται απρόσκοπτα όλοι οι μαθητές μέχρι τα 18 τους χρόνια, δεν είναι ξεκομμένη με τις διεκδικήσεις μας για το μεροκάματο, τις συλλογικές συμβάσεις, την κοινωνική ασφάλιση για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα. Δεν είναι ξεκομμένο για τη διεκδίκησή μας για την κατάργηση των φόρων, των κατασχέσεων, των πληστηριασμών των ίδιων των σπιτιών μας. Δεν είναι ξεκομμένη από την απέτησή μας να σταματήσει η εμπλοκή της χώρας μας από τους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου, να μην συμμετέχει κανένα παιδί μας φαντάρος έξω από τα σύνορα. Σήμερα ξέρουμε, το δείχνει η ιστορία, πως δεν μπορούμε να περιμένουμε καλύτερη ζωή, καλύτερο μέλλον για μας και τα παιδιά μας, αν δεν πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας, αν δεν αγωνιστούμε. Αυτό το μάθημα δίνουμε στα παιδιά μας με τα συνδικάτα σήμερα, κύριε Υπουργέ, και καλούμε όλους τους φορείς, όλους τους συλλόγους να συνεχίσουν τη δράση, να μην περάσει την πράξη το πολυνομοσχέδιο. Να παλέψουμε για το σχολείο που έχουμε ανάγκη και που μπορούμε να έχουμε σήμερα στον 21ο αιώνα. Συνεχίζουμε.